Νομίζω όλοι αναγνωρίζουμε ότι το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα. Απασχολεί πλήθος οικογενειών, τόσο για λόγους ασφάλειας των μαθητών, όσο και για οικονομικούς λόγους. Πολύ περισσότερο που κατά κανόνα αφορά πολύ ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά με αναπηρία, παιδιά με ειδικές ανάγκες, ανυπεράσπιστα προσφυγόπουλα που πρέπει να τα μεταφέρουμε από τις κατά τα άλλα δομές φιλοξενίας που είναι στα σχολεία κτλ. Ως λαϊκή συσπήρωση, το έχουμε θέσει πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλα τα προηγούμενα χρόνια, απασχολεί νομίζω συνολικά και τις υπόλοιπες παρατάξεις. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και δυστυχώς τα προβλήματα παραμένουν. Έχει συγκεντρωθεί πλούσια πείρα αρνητική. Και αυτό αφορά όχι μόνο την απροθυμία των οικονομικών φορέων να καταθέσουν προσφορές, με αποτέλεσμα την κήρυξη πολλών άγωνων δρομολογίων, αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών. Υπάρχουν δυστυχώς καταγγελίες γονέων, συλλόγων εκπαιδευτικών, από τα σωματεία ανθρώπων με αναπηρία, καταγγελίες πολλές, καταγγελίες σοβαρές. Γιατί το κριτήριο του κέρδους των εργολάβων προσδιορίζει στην πραγματικότητα όλες τις πτυχές του ζητήματος. Οι εργολάβοι καταθέτουν προσφορές μόνο για τα δρομολόγια που είναι για αυτούς συμφέροντα, ανάλογα με τις αποστάσεις κλπ. Παρετούνται συχνά από τα δρομολόγια που δεν είναι συμφέροντα με τα ίδια κριτήρια για αυτούς. Εξυπηρετούν ταυτόχρονα πολλές διαδρομές, με αποτέλεσμα την πολύ ωραία διάρκεια της μεταφοράς, την πρόωρη άλλοτε ή την καθυστερημένη άφηξη στο σχολείο, την παραλαβή των παιδιών από ακατάλληλα σημεία και συχνά όχι κάτω από την πόρτα του σπιτιού τους, συχνά χρησιμοποιούν ακατάλληλα και μη ασφαλή μεταφορικά μέσα. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Για παράδειγμα, η παραμονή ενός παιδιού με νοητική στέρηση σε ένα λεωφορείο για 2 ώρες μπορεί να επιδράσει πολύ αρνητικά στο παιδί, τόσο στη δεδομένη στιγμή, όσο και μετά. Και υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα που έρχονται μέσα από καταγγελίες για συγκεκριμένα περιστατικά που δημιουργούνται κτλ. Και φυσικά, το πρόβλημα της έλλειψης ειδικά και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού συνοδών για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι πολύ μεγάλο και κατά τη γνώμη μας αποκαλυπτικό για το στραγγαλισμό κάθε πραγματικής ουσιαστικής κοινωνικής προστασίας στη λογική του κόστους ωφέλους. Με λίγα λόγια, κατά τη γνώμη μας, από κάθε πτυχή του ζητήματος επιβεβαιώνεται η ανάγκη όχι για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου στην ίδια κατεύθυνση διευθέτησης των εργολαβικών αναθέσεων, αλλά η ανάγκη για τη δημιουργία και οργάνωση με ευθύνη του κράτους, φορέα μεταφοράς μαθητών, με σύγχρονο στόλο λεωφορείων, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού οδηγών και συνοδών, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, κατάλληλα εκπαιδευμένων, ιδιαίτερα μάλιστα για τη συνοδεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες, ώστε έγκαιρα και ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται όλα τα αναγκαία δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών με κριτήριο τις ανάγκες των παιδιών και όχι τους ασφικτικούς χιλιομετρικούς περιορισμούς. Γιατί ούτε και αυτή η σημαντική πτυχή στη ζωή των λαϊκών οικογενειών δεν μπορεί να επαφίεται στις διαθέσεις των κάθε είδους επιχειρηματιών. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα με την κήρυξη άγωνων διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει να συμβιβαστούμε άλλο με αυτή την κατάσταση, να φτάνουν να κηρύσσονται άγωνα δρομολόγια ακόμα και το Μάιο μιας σχολικής χρονιάς. Ούτε μπορούμε να περιμένουμε να τελειώσει η τουριστική σεζόν για να απελευθερωθούν σε εισαγωγικά τα λεωφορεία και τα οχήματα των εργολάβων. Γιατί οι οικογένειες που αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τη μεταφορά των παιδιών τους δεν αποζημιώνονται και φυσικά αυτό θα προστεθεί στον επιβαρημένο προϋπολογισμό της λαϊκής οικογένειας σε συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε, με καθυλωμένους μισθούς, μια ακρίβεια που συνεχίζει να καλπάζει παρά τα κυβερνητικά παραμύθια για τα αντίθετα. Είναι εξάλλου αποκαλυπτικό και το φιάσκο που την προηγούμενη χρονιά το είδαμε όλοι, το οποίο κατέληξε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου περί μεταφοράς μαθητών σε μισθωμένα οχήματα,
σε περίπτωση άγονης διαγνωστικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης, γιατί δεν βρήκαμε ικανό αριθμό οδηγών στα οχήματα που είχαν μισθωθεί. Η σοβαρότητα της κατάστασης φαίνεται και στη θεματολογία της Περιφερειακής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ας αναλογιστούμε πόσα θέματα σε κάθε συνεδρίαση είναι σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών. Και πραγματικά, στην Περιφερειακή Επιτροπή, σχεδόν το 1/3 των θεμάτων κάθε φορά αφορά τέτοια ζητήματα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να ελέγξουμε με τον τρόπο που έρχονται τα θέματα, τα ζητήματα που ρωτάμε. Ελπίζουμε ότι το υπόμνημα που θέλουμε και εμείς να δούμε και όλοι με τα στοιχεία θα δώσει αναλυτικά απαντήσεις για κάθε σχολική μονάδα, πόσα δρομολόγια θα εκτελεστούν χωρίς προβλήματα, πόσα και ποια επέβησαν άγωνα, από πόσα και από ποια παραιτήθηκε ο ανάδοχος, πόσα συνολικά ανατέθηκαν με διαπραγμάτευση. Τα έχουμε. Και βέβαια τι μέτρα θα πάρει η δίκηση ώστε να λυθεί άμεσα και οριστικά το πρόβλημα, γιατί όσο συνεχίζουμε στην ίδια γραμμή, εμείς φοβόμαστε ότι κάθε χρόνο θα συζητάμε το ίδιο θέμα.